Δήμος Ολένης. Ο Δήμος Ολένης βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νομού Ηλίας και αποτελείται από 16 τοπικά διαμερίσματα. Το Καράτουλα, που είναι και η έδρα του Δήμου, το Γούμερο, το Λατζόι, το Λάνθη, η Ολένη, το Αρβανίτη, η Χαριά, η Αγία Άννα, η Πεύκη, το Κλειδιά, η Καριά, η Κουτσοχέρα, η Μαγούλα, το Μουζάκι, το Χυμαδιό και το Σόπι. Έχει έκταση 152.231 στρέμματα και πληθυσμό 9.045 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα προϊόντα που παράγουν φημίζονται για την ποιότητά τους και είναι σταφίδες, κρασί, λάδι, κυπευτικά, τυροκομικά. Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου και άλλων χρηματοδοτικών μέσων, πραγματοποιήθηκαν ιδιωτικές επενδύσεις και έχουν δημιουργηθεί πολλές σύγχρονες μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Η επίσκεψη στο Δήμο Ολένης αποτελεί ένα μοναδικό και ταυτόχρονα συγκλονιστικό ταξίδι ανάμεσα σε παραδοσιακά χαρακτηριστικά και σύγχρονες αναφορές. Για την Όλενα και την ονομασία του Δήμου Ολένης, την πρώτη μαρτυρία την βρίσκουμε στο επικό ποίημα «Ηλιάδα» του Ομήρου, όπου αναφέρεται η Ολενή η Πέτρη ως οριακό σημείο της χώρας των Επιών. Πολύ αργότερα, το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Παυσανίας αναφέρει ότι το όνομα αυτό δινόταν σε κάποιο βράχο της Ηλίας στην περιοχή Λεστενίτσας. Στη μεσαιωνική περίοδο, η περιοχή, κυρίως κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, γνώρισε σπουδαιότατη ακμή και μέρες άφθαρτου μεγαλείου από το 900 έως το 1600 μετά Χριστόν. Κατά τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, αποτέλεσε εκκλησιαστική επαρχία με την επωνυμία Επισκοπή Ολένης και διατηρήθηκε μέχρι το 1821. Η Επισκοπή αποτελεί το σημαντικότερο κατάλοιπο έγκλης της Όλενας από τους Βυζαντινούς χρόνους, όπου ο ναός αποτελούσε έδρα του Επισκόπου Ολένης. Τα απομεινάρια του ναού φανερώνουν την ηλικία του, η οποία εκτιμάται σε 1000 έτη, ενώ σήμερα στη θέση του υπάρχει ναός 200 χρόνων περίπου. Ο Μητροπολιτικός Ναός της Επισκοπής Ολένης βρίσκεται στην κορυφή του ομώνυμου λόφου. Στο τοπικό διαμέρισμα Λανθίου βρίσκεται η ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Κρεμαστής, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική και όχι μόνο εκκλησιαστική παράδοση. Η Μονή στέκεται κυριολεκτικά κρεμασμένη από τα βράχια, εντυπωσιάζοντας τον επισκέπτη, ο οποίος από τον εξώστη της εκκλησίας μπορεί να απολαύσει την ιδυλιακή ομορφιά της ηλιακής γης μέχρι και το δάσος της Φολόης. Εδώ, το 1821, συναντήθηκαν οι ηλίοι αρχηγοί της Επανάστασης με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το όνομα της Μονής οφείλεται στον τρόπο έβρεσης της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας, η οποία βρέθηκε το 1700 από βοσκούς στην πλαγιά της Χαράδρας βορειοανατολικά της Μονής. Η εικόνα, μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας, είναι επαργυρωμένη ολόκληρη, εκτός των προσώπων του Χριστού και της Παναγίας. Δυτικά του τοπικού διαμερίσματος Γουμέρου και σε μικρή απόσταση από το χωριό, στη γραφική κοιλάδα Νίκαβα, βρίσκεται ο Βυζαντινός ναός αφιερωμένος στη μνήμη της γέννησης του Ιωάννη του Προδρόμου. Ναός που αποτελεί μετόχη του Πανάγιου Τάφου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το μοναστήρι χτίστηκε το 1250 έως το 1270 από τον τότε Βυζαντινό αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο και ήταν μεγαλοπρεπής για την εποχή του. Είχε ρυθμό βασιλικό μετρούλο, καταστράφηκε επί τουρκοκρατίας και ξαναχτίστηκε με απλή κεραμοσκεπή. Το 1300 έως το 1340 δωρίστηκε από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο στον Πανάγιο Τάφο και από τότε μέχρι σήμερα αποτελεί μετόχη του. Εντός του μοναστηριού υπάρχει έκθεση με διάφορα παλαιά αντικείμενα προερχόμενα από δωρεές των κατοίκων του Γουμέρου. Ανατολικά του τοπικού διαμερίσματος Γουμέρου υπάρχει η υψηλότερη κορυφή που ονομάζεται Κάστρο ή Χώρα, σε υψόμετρο 617 μέτρα, με μήκος 1 περίπου χιλιόμετρο, πλάτος από 50 έως 70 μέτρα και καλύπτει έκταση 200 στρεμμάτων.
Σύμφωνα με την παράδοση, είναι τμήμα της Ιεράς Οδού Ήλιδας Ολυμπίας, από την οποία περνούσαν οι αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 3 χιλιόμετρα από το πανοραμικό Γούμερο, μέσα σε ένα συναρπαστικό φαράγγι, δύο βουνά έχουν σμίξει, δημιουργώντας το σημείο της ένωσής τους, μια κονική σχισμή ύψους 50 μέτρων, στη βάση της οποίας είναι κτισμένη η Ιερά Μονή Ασκητή. Η ονομασία της Μονής οφείλεται σε έναν θεοσεβούμενο ασκητή που ζούσε πριν πολλά χρόνια στην τοποθεσία αυτή. Ο ναός έχει για στέγη του την τεράστια φυσική βραχώδη σχισμή, από την οποία κρέμονται πάντοτε σταλαγματιές υγρασίας, οι οποίες λέγεται πως πηγαίνουν μόνο στους δίκαιους ανθρώπους. Η Ιερά Μονή Ασκητή χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο σπουδαία βυζαντινά μνημεία. Το καλτερίμι που οδηγεί στο ναό είναι μοναδικό και η περιοχή έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού σαν περιοχή απείρου κάλους. Μετά τη Μονή συναντάμε τις τέσσερις αρχαίες ελιές, εκ των οποίων η μία έχει 15,5 μέτρα και η άλλη 14,5 μέτρα περίμετρο, η ηλικία των οποίων φτάνει μέχρι τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το κάστρο της Όλενας, που βρίσκεται στο ομώνυμο τοπικό διαμέρισμα, αποτελεί κατάλοιπο της φραγκικής κυριαρχίας και σήμερα είναι ορατά μόνο τα ερείπια του. Το μετόχι των Αγίων Θεοδόρων βρίσκεται στο τοπικό διαμέρισμα Χυμαδιού και γνώρισε ιδιαίτερη ακμή στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Το μοναστήρι, που ανήκει διοικητικά στη Μονή Αγίων Θεοδόρων Καλαβρίτων, έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο ξεσηκωμό του γένους και στην επανάσταση του 1821. Το Τρίπιο Λιθάρι βρίσκεται κοντά στην Κουτσοχέρα και το τοπονύμιο οφείλεται στον όρθιο βράχο που δεσπόζει στην περιοχή και στον οποίο, σύμφωνα με την παράδοση, οι κάτοικοι απέδιδαν θεραπευτικές ιδιότητες. Στη περιοχή της Παλιόλαινας μπορούμε να δούμε πολλά σε όγκο και μάκρος ερείπια από το Ναό της Παναγίας, καθώς και τις βρύσες από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Στην είσοδο του τοπικού διαμερίσματος Σόπι υπάρχει η Λάβδα, μια παλιά βρύση με φυσικό τρεχούμενο νερό, η οποία χρονολογείται από το 1930. Στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Ολένης, οι κάτοικοι, συνεχίζοντας την παράδοση και τιμώντας τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής, διοργανώνουν πανηγύρια στον εορτασμό της μνήμης των Αγίων της Εκκλησίας μας. Ο Βάραγκας είναι μια περιοχή εξαιρετικής ομορφιάς και βρίσκεται σε ένα πευκόφυτο δάσος με πλούσια βλάστηση. Στην τοποθεσία αυτή βρίσκεται το ξοκλήσι της σύλληψης του Ιωάννη του Προδρόμου, όπου με αφορμή τον εορτασμό του στις 23 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται κάθε χρόνο πολιτιστικές εκδηλώσεις, στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται έμπορο ζωοπανήγυρης, η οποία υπήρξε από τις μεγαλύτερες του νομού Ηλίας και οι ρίζες της χάνονται στο βάθος των χρόνων. Εξερευνώντας το Δήμο Ολένης, σε κάθε βήμα απολαμβάνεις πλούσια τοπία, σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία, ιστορικά και φυσικά κοψοτεχνήματα. Εικόνες που γοητεύουν, οδηγώντας τις αισθήσεις σε υπέροχα μονοπάτια.